Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον νέο Γάλλο πρέσβη στην Κύπρο, όπου συζητήσαμε τόσο για το Κυπριακό, τις εξελίξεις, τα προβλήματα αλλά και την προοπτική, την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, αλλά και συζητήσαμε και προβληματιστήκαμε για την κατάσταση στην γείτονα χώρα της Συρία, όπου καθημερινά η κατάσταση γίνεται πιο εκρηκτική και ευχόμαστε το συνομότερο δυνατόν να βρεθεί πολιτική λύση του προβλήματος. Είμαι στη διάθεση σας για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Στην Πιδάρου είστε, αλλά το Ευρωπαϊκό Κόμμα είναι 100 μέτρα από εδώ, οπότε μπορεί να ρωτήσετε για να πάρετε απαντήσεις. Εμάς αυτά τα θέματα δεν μας απασχολούν. Επανειλημμένα δηλώσαμε πως υπάρχουν συγκεκριμένες συγκυρίες στα γεωπολιτικά της περιοχής που βοηθούν στην προσπάθειά μας επίτευξης μιας βιώσιμης και σωστής λύσης του Κυπριακού. Είπαμε και θα το επαναλάβουμε. Οι συγκυρίες συμβαίνουν, δεν τις δημιουργείς. Και είναι γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, υπάρχει ένταση στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας, υπάρχει το πρόβλημα του Συριακού, ο κίνδυνος του Ισλαμικού κράτους και όλους τους ενδιαφέρει, τους μεγάλους παίχτες διεθνώς, να βρουν ένα πυλώνα σταθερότητος και μια διπλωματική, οικονομική, πολιτική και ενεργειακή γέφυρα στην περιοχή. Αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την Κύπρο. Και είναι η ώρα να εκμεταλλευτούμε αυτή την συγκυρία που είναι στη γειτονιά μας για να πετύχουμε μια καλή λύση του κυπριακού προβλήματος. Όλα αυτά που έχετε πει είναι θετικά. Πρέπει να τα αξιοποιούμε. Τώρα είναι η ώρα να τα αξιοποιήσουμε. Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία σε ένα χρόνο. Ποιες θα είναι οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία σε ένα χρόνο. Της Ευρώπης με τη Ρωσία. Τώρα προσθέτουμε αξία και στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων στην προσπάθειά τους να επιλύσουν το δύσκολο πρόβλημα στην Συρία. Οι υποψηφιότητες στο Δημοκρατικό Συναγερμό θα τεθούν στις 15 του Μάρτη. Δεν χρειάζεται οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια και μιλώ για τα κομματικά στελέχη να μου κάνει οποιαδήποτε ενημέρωση. Στις 15 Μαρτίου είναι η μέρα που θα τεθούν οι υποψηφιότητες και στις 3 του Απριλίου θα έχουμε τα τελικά ψηφοδέλτια
και μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω και κάτι. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι συνεπής στις εξαγγελίες του. Κάτι πρέπει, μπορεί να έχουμε λάθη, αλλά την συνέπειά μας δεν την διακινδυνεύουμε. Είπαμε ότι 40 μέρες είναι αρκετές για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία. Και το τηρούμε κατά γράμμα. Τα ψηφοδέλτιά μας και οι διαδικασίες μας θα ολοκληρωθούν τις 5 το Απρίλη, γιατί μετά από τις εκλογικές συνελεύσεις κατά επαρχία θα αποφασίσει το πολιτικό γραφείο για τον τελικό κατάλογο. Είναι κάποιοι που ενδιαφέρονται για να είναι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού που ξεκίνησαν κάποιες δραστηριότητες. Καθόλου θεμητές. Όσοι θέλουν να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο, είναι και λογικό να προετοιμάζονται και να ξεκινούν μια διεργασία για να γίνουν γνωστοί και να πείσουν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που θα κληθούν να ψηφίσουν στις επαρχιακές εκλογικές συνελεύσεις. Και δεν διακρίνω οποιαδήποτε ασυνέπεια στις θέσεις του κόμματος με το ότι κάποιοι που ενδιαφέρονται να είναι στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού υποψήφοι για να είναι υποψήφοι να κάνουν τη δική τους προεκλογική εκστρατεία με το δικό τους τρόπο. Δεν θα ήθελα να εκλειφθεί ότι συγκρίνω τις ενδοκομματικές διαδικασίες του Συναγερμού με το τι συμβαίνει στην Αμερική, αλλά όπως είναι τα primary στην Αμερική που οι υποψήφοι κάνουν τη δική τους προεκλογική για να πάρουν το χρήσμα. Είναι τέτοιες οι διαδικασίες και σας λέω ειλικρινά, δεν είναι εύκολο σε συγκεκριμένες επαρχίες για το Δημοκρατικό Συναγερμό να εξασφαλίσεις θέση στο ψηφοδέλτιο και μην παίρνουμε δεδομένα με το τι συμβαίνει ενδεχομένως σε άλλους χώρους. Σας λέω πάρα πολύ ειλικρινά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια σε συγκεκριμένες επαρχίες για να διασφαλίσουν θέση στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με βάση τις αποφάσεις του πολιτικού γραφείου πρέπει να ανακοινώσω μέχρι τις 4 Μαρτίου σε ποιες επαρχίες θα έχω προτάσεις για αριστείδη και αν θα έχουμε οποιασδήποτε εκλογικές συνεργασίες με άτομα, οργανωμένα σύνολα, κινήσεις ή άλλα πολιτικά κόμματα. Αλλά ένα θα σας πω, για να οι επιλογές μας θα είναι τέτοιες που θα ανταποκρίνονται σε αυτό που επιζητά η κοινωνία. Εμπειρογνωμοσύνη, υψηλότατη κατάρτιση, ζωντάνια, φρεσκάδα. Και εμείς, χωρίς την πανοκρουσία, εργαζόμαστε. Και η κοινωνία θα συγκρίνει τις επιλογές μας και θα τις αξιολογήσει την ώρα που πρέπει. Έχει μεγάλη αξία και σωστά κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρά να ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες από τρίτους,
να ενημερώνονται από πρώτο χέρι, να έχουν την σωστή και αντικειμενική ενημέρωση. Και χθες βγήκε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε, με το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, για μένα και το δημοκρατικό σενάριο είναι ξεκάθαρο. Η Τουρκία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να στραφεί προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν έχει πολλές επιλογές παρά να καλυτερεύσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Γιατί το προσφυγικό ζήτημα που απειλεί την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται η διαχείρισή του και με τον βαθμό συνεργασίας με την Τουρκία. Δεν μπορεί να καλυτερεύσουν οι σχέσεις και να συνεχίσει το άνοιγμα επιπροσέτων κεφαλαίων και το έκανε σαφέστατα ξεκάθαρο χθες ο Πρόεδρος, εάν δεν έχουμε επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και παρόλο που γράφτησαν και στα ρεπορτάζ η καγκελάριος έκανε βολιδοσκοπήσεις, στο τέλος έβγαλε το συμπέρασμά της. Χωρίς επίλυση του Κυπριακού δεν μπορούν να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα, άρα συμβάλλουν όλοι με το δικό τους τρόπο. Και θεωρώ ότι η Γερμανία μπορεί να παίξει και στο κυπριακό καθοριστικό ρόλο.